Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλοι τηλεθεατές της τηλεόρασης Star Βορείου Ελλάδος. Είναι οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η κυβέρνηση συνεχίζει να εργάζεται σκληρά για την επιτάχυνση της αναπτυξιακής πορείας της χώρας, την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων και την προστασία των συμφερόντων της κοινωνικής πλειοψηφίας, υπογράμμισε ο Υπουργός Επικρατείας και κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Τζανακόπουλος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Τονίσε ακόμη ότι πάνω σε αυτό το έδαφος συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις και ότι στόχος της κυβέρνησης είναι στο επόμενο Eurogroup να γίνουν τα απαραίτητα βήματα υπέρβασης της συμφωνίας μεταξύ ευρωπαϊκών θεσμών και Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και των άλλων μερών. Υπέρβαση του στόχου για πλεόνασμα κατά 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ εμφάνισε το πρωτογενές αποτέλεσμα του κρατικού προϋπολογισμού για το 2016 σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών. Συγκεκριμένα ανήλθε σε 4,392 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι πλεονάσματος 2,270 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2015 και στόχου για πλεόνασμα 1,983 δισεκατομμύρια ευρώ. Όπως χαρακτηριστικά τονίζεται από κυβερνητικά στελέχη, ο στόχος επετεύχθη και πρέπει βάσει αυτού και οι θεσμοί να ανταποκριθούν και βεβαίως να συντομεύσει η διάρκεια της δεύτερης αξιολόγησης έτσι ώστε όλα να κυλήσουν σε ομαλότερο έδαφος καθώς οι θυσίες του ελληνικού λαού δεν πρέπει να παραγραφούν. Η δεύτερη αξιολόγηση θα έπρεπε να έχει ήδη κλείσει καθώς δεν υπάρχει αντικειμενικά κανένας λόγος για καθυστέρηση. Η ελληνική κυβέρνηση έχει κάνει ό,τι έπρεπε να γίνει με βάση το τρίτο μνημόνιο. Έχει ικανοποιήσει τα προαπαιτούμενα σε ποσοστό 95%. Άρα μένουν ορισμένα τεχνικά ζητήματα τα οποία θα μπορούσαν πανεύκολα να κλείσουν. Και η δεύτερη αξιολόγηση καθυστερεί για υποκειμενικούς λόγους. Οι υποκειμενικοί λόγοι έχουν να κάνουν με τις διαφορές που έχουν οι θεσμοί μεταξύ τους. Και για να είμαστε ξεκάθαροι, η διαφορά έγκυται κυρίως στην αντίληψη που έχει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο ερμηνεύει τα δεδομένα του προγράμματος με διαφορετικό τρόπο από ό,τι τα ερμηνεύουν οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι. Αν έχετε παρατηρήσει, στις δύο ανακοινώσεις που έβγαλαν οι τεχνοκράτες του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, απάντησε η Κομισιόν καταρρίπτοντας τα επιχειρήματά τους. Άλλωστε, η προϊστορία των τελευταίων 6-7 χρόνων δείχνει ότι όλες οι εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου είχαν πέσει έξω. Και αυτό το τρίτο μνημόνιο που οι στόχοι βγαίνουν είναι άσχετα πέρα από τις δυσκολίες και τις θυσίες του λαού. Οι στόχοι βγαίνουν, αλλά είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο δεν συμμετείχε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αυτό λοιπόν είναι το πρόβλημα που καθυστερεί την αξιολόγηση. Από εκεί και πέρα έρχεται και ο παράγοντας Υπουργείου Οικονομικών της Γερμανίας. Ο Σόιμπλε για δικούς του λόγους εσωτερικούς θέλει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για να μπορέσει να περνάει από τη Γερμανική Βουλή το πρόγραμμα. Για πρώτη φορά, και αυτό είναι σημαντικό και θα πρέπει να το καταγράψουμε μάλλον θετικά, δέχεται ότι μπορεί να συνεχιστεί το πρόγραμμα χωρίς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ότι θα μπορέσει να το περάσει από την Γερμανική Βουλή. Βέβαια, είναι ξεκάθαρος και αυτός ότι σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να υπάρξει νέα επαναδιαπραγμάτευση. Η ελληνική κυβέρνηση λέει ξεκάθαρα δύο πράγματα. Πρώτον, από τη στιγμή που όλοι οι στόχοι του προγράμματος τηρούνται και υπάρχουν αποτελέσματα, δεν υπάρχει κανένας λόγος επαναδιαπραγμάτευσης του τρέχοντος προγράμματος. Δεύτερον, δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να γίνει αυτό που λέει κυρίως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ότι χρειάζονται να πάρθουν μετά το τέλος του προγράμματος μέτρα 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ και ούτε πρόκειται να υπογράψουμε κάτι που δεν θα επαναφέρει τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, ώστε η Ελλάδα να μην είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αποτελεί εξαίρεση από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο για τα εργασιακά. Εμείς είμαστε αισιόδοξοι ότι θα τα καταφέρουμε και θα τα καταφέρουμε γιατί δεν είμαστε μόνοι μας. Δεν είναι συνθήκες του 2015 όπου όλοι μαζί ήταν απέναντι στην ελληνική κυβέρνηση. Σήμερα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ας λύσουν οι θεσμοί τα προβλήματα μεταξύ τους, αλλά δεν μπορεί να σέρνεται άλλο αυτή η ιστορία, γιατί ένα πρόγραμμα που προχωράει
υπάρχει κίνδυνος να στραβώσει με μεγάλο κόστος για τον ελληνικό λαό, χωρίς να έχει καμία ευθύνη ούτε ο ελληνικός λαός ούτε η ελληνική κυβέρνηση. Η ανασυγκρότηση της χώρας μπορεί να έρθει μόνο με πολιτική αλλαγή, αναφέρει σε σημερινή του ανακοίνωση ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Βασίλης Κικίλιας, απαντώντας στις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Κικίλιας, απαντώντας στις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, αναφέρει: ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για μια ακόμη φορά σήμερα βάφτισε τον κόφτη μισθών και συντάξεων μετά το τέλος του προγράμματος Μηχανισμό Αυξημένων Εγγύσεων, την φοροεπιδρομή Διεύρυνση Φορολογικής Ύλης, τα νέα μέτρα μετά το 2018 δημοσιονομικό μονοπάτι. Όπως παλαιότερα είχαν βαφτίσει την αποτυχία της κυβέρνησης η περήφανη διαπραγμάτευση, το ΕΦΑΠΑΞ επίδομα 13η σύνταξη, τη μείωση των συντάξεων αναπροσαρμογή. Ας μην υποτιμούν άλλο την νοημοσύνη των πολιτών που υποφέρουν από την ανικανότητα και την ιδεολειψία τους. Ας το καταλάβουν πριν να είναι αργά. Η ανασυγκρότηση της χώρας μπορεί να έρθει μόνο με πολιτική αλλαγή, τόνισε στην ανακοίνωσή του ο κύριος Κικίλιας. Να εμφανιστούν στην εφορία όσοι απέκρυψαν στο παρελθόν εισοδήματα, ζητάει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Η δήλωση της εθελούσιας αποκάλυψης εισοδημάτων αφορά το φόρο εισοδήματος, τον φόρο προστιθέμενης αξίας, τον ΦΠΑ δηλαδή, τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων, τον έμφυα και την εισφορά αλληλεγγύης. Η καταληκτική ημερομηνία είναι η 31η Μαΐου. Να εμφανιστούν οικειοθελώς στις φορολογικές αρχές για να νομιμοποιήσουν τα εισοδήματα που δεν είχαν δηλώσει στο παρελθόν, απευθύνει σε όλους τους φορολογούμενους πολίτες η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Με τις συνολικές επιβαρύνσεις να φτάνουν έως και το 56,25% των αδήλωτων κεφαλαίων για όσους υπαχθούν στη ρύθμιση, το Υπουργείο Οικονομικών διαμηνύει ότι το πρόγραμμα οικειοθελούς αποκάλυψης αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για όσους έχουν αποκρύψει εισοδήματα να τα εμφανίσουν. Αδήλωτα εισοδήματα. Εγώ πιστεύω ότι σήμερα, εκτός από τα χρήματα που έχουν φύγει κατά καιρούς στο εξωτερικό, δεν υπάρχει Έλληνας να έχει αδήλωτα εισοδήματα εντός Ελλάδος. Τώρα, εάν θέλουν να καλύψουν κάποιους και βγάλαν αυτό, είναι η τελευταία ευκαιρία, δήλωσέ τα για να σώσεις το 50%, αυτό πιστεύω ότι πλέον τον κόσμο δεν τον ξεγελά. Δεν υπάρχουν αδήλωτα εισοδήματα στην Ελλάδα. Όλα αυτά που είναι στο εξωτερικό ας τα βρουν και ας τα φέρουν πίσω αυτά τα εισοδήματα. Γιατί όλα πλέον ο Έλληνας θέλει δεν θέλει τα έχει δηλωμένα. Όπως φημολογείται και όχι φημολογείται, είναι να βγει από τον Απρίλιο το λεγόμενο περιουσιολόγιο. Εξαιρεί αυτό που έλεγε ο προηγούμενος Υπουργός Οικονομικών ο κ. Αλεξιάδης, στα στρώματα τα χρήματα που έχει ο κόσμος. Ποια χρήματα, πλέον δεν έμεινε, το λίπος του Έλληνα έχει εξαφανιστεί προπολού, όχι τώρα. Το περιουσιολόγιο το λεγόμενο θα καταργήσει τον έμφυα, γιατί μην εκπλαγούμε, και μάρτης μου ο Θεός, πάλι ας βγω μια φορά ψεύτης, μην εκπλαγούμε όταν θα δούμε τον καινούριο έμφυα ονόματι περιουσιολόγιο πλέον, να πληρώνουμε παραπάνω και θα εντάξουν μέσα και τα κινητά, όχι μόνο τα ακίνητα, όπως ήταν τα κτίσματα, τα διαμερίσματα, σπίτια, χωράφια, αποθήκες, όλα αυτά. Έτσι θα μετονομαστεί περιουσιολόγιο, θα έχουν μέσα τα αυτοκίνητα, τα ακίνητα, τα κτίσματα όπως τα είχε, θα έχει μέσα τις καταθέσεις. Από την πλευρά τους, οι φοροτεχνικοί επισημαίνουν πως αν θέλει το Υπουργείο είναι σε θέση να γνωρίζει και το γνωρίζει πολύ καλά μέσα από τις δηλώσεις των φορολογούμενων πολιτών, μέσα από το Ε1 και το Ε9, τι ακριβώς έχει ο κάθε πολίτης ακίνητης και κινητής περιουσίας στην κατοχή του. Όλα τα έχουμε δηλωμένα. Γιατί? Να πάρουμε από τα ακίνητα. Υπάρχει ο έμφυα που είναι στο Ε9 που είναι δηλωμένα όλα τα ακίνητα. Δεν μπορεί να μην δηλώσει το σπίτι σου, δεν μπορεί να μην δηλώσει ένα χωραφάκι κάποιος που έχει ή ένα μαγαζί που έχει, όλα είναι δηλωμένα εκεί. Το Ε1 δηλώνουμε τα αυτοκίνητα. Τα κινητά. Αυτό που τους ενδιαφέρει για τα τεκμήρια. Όλα είναι δηλωμένα. Τους τόκους των τραπεζών που αυτόματα κατεβάζουν το σύστημα, κάθε τράπεζα είναι υποχρεωμένη να στέλνει στην Τράπεζα Ελλάδος ό,τι έχει ο κάθε
πολύτης καταθέσεις και τι τόκους δικαιούται. Η Τράπεζα Ελλάδος, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον τα δύο τελευταία χρόνια, τροφοδοτεί το Υπουργείο Οικονομικών με όλα αυτά τα στοιχεία. Τι μας βγαίνει το συμπέρασμα? Ότι όλα είναι δηλωμένα και οι καταθέσεις. Γιατί μας ζητάνε τώρα καινούργια? Δεν είναι, εφαρμόζουν και το πόθεν έσχεστο λεγόμενο, αυτό που λέει που και εμένα σαν οικονομικό επόπτη του επιμελητήριου με απασχολεί. Δεν έχω δηλωμένα όλα και δεν τα ξέρουν όλα, και όμως υποτίθεται, ανακοίνωσαν σε ηλεκτρονική μορφή το πόθεν έσχεστο φέτος, θα είναι πολύ απλοποιημένο. Ποιος κοροϊδεύει ποιον, ποιο πολύπλοκο, ποιο αναλυτικά έτσι που τα ζητάει ενώ τα έχουνε, να ξανακάτσω να βγάλω, να σκανάρω ό,τι έχω και δεν έχω, τι απέκτησα, το σπίτι μου από τον πατέρα μου, να το σκανάρω το συμβόλαιο και να τους το στείλω, το έχω ξαναστείλει, γιατί τώρα τα θέλουν πάλι? Είναι κάποια πράγματα ανεξήγητα. Δεν ξέρω τι θέλουν να καλύψουν, δεν ξέρω τι θέλουν να δείξουν στον κόσμο ότι δουλεύουν, γιατί αν θέλαν να δουλέψουν και τη φοροδιαφυγή θα την είχαν πατάξει πολλού. Πιστεύετε ότι όλο αυτό γίνεται προκειμένου να αποδείξουν κάτι συγκεκριμένα? Δεν μπορώ να είμαι μάντης τι σκέφτονται, γιατί δεν είμαι ο μόνος που απορώ πλέον με την πολιτική του Υπουργείου Οικονομικών. Δεν θέλω να αναφερθώ σε πολιτικά, σε κομματικά πράγματα. Μιλάω εγώ αυτό που με απασχολεί ως προς το Υπουργείο Οικονομικών, όπως συμπεριφέρεται στον Έλληνα πολίτη. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να αλλάξουμε λίγο κλίμα και να βρεθούμε στο Καλαμπάκι, να χαιρετήσουμε εκεί την Χριστίνα, την Νεφρέμ. Έχουμε, μην ξεχνάμε ότι έχουμε εκδηλώσεις, κουρμπάνι για την εορτή του Πολιούχου του Καλαμπακίου, του Αγίου Αθανασίου. Να σας χαιρετήσω όλους εκεί στο Καλαμπάκι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Θανάση. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε εδώ στο Καλαμπάκι της Δράμας, καθώς σήμερα παραμονή του Αγίου Αθανασίου γίνεται η προετοιμασία για το κουρμπάνι. Δίπλα μου, λοιπόν, έχω τον πρόεδρο του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου, τον κύριο Βασίλη Πριονίδη, και έχω και την Βασιλική Στράτζελ, η οποία είναι υπεύθυνη των πολιτιστικών εκδηλώσεων, να μας εξηγήσουν τι ακριβώς γίνεται και ποιο είναι το έθιμο αυτό από πού έχει έρθει. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Να σε χαιρετήσω, αδελφέ. Λοιπόν, και φέτος πάλι μαζί, επί χρόνια ολόκληρα και με δύσκολες συνθήκες όπως βλέπετε, για να κάνουμε το έθιμο του κουρμπανιού, έτσι, που γίνεται 17 και 18 Ιανουαρίου, παραμονή του Αγίου Αθανασίου και την ημέρα του Αγίου Αθανασίου. Ένα έθιμο που ξεκίνησε από τις πατρίδες των παππούδων μας και γίνεται λοιπόν επί πολλά έτη. Ένα έθιμο που για να το βγάλουμε εις πέρας βοηθάει πολλοίς κόσμος, έτσι, πολλοί εθελοντές στο ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ του συλλόγου μας Σύσσωμο. Κάθε θέλει χρόνο πολλή δουλειά. Θέλει πολλή δουλειά. Αν υποθελοκίσουμε ότι πριν από μερικές μέρες ήταν όλος ο τόπος κλεισμένος από χιόνια. Ακριβώς. Ρίξατε μια μεγάλη δουλειά για να καθαρίσετε το μέρος και σήμερα να μπορέσουμε ακριβώς να πούμε. Για να πραγματοποιήσουμε το έθιμο και φέτος. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε ότι δεν θα γίνει έστω και ένα χρόνο, ό,τι συνθήκες και να κάνει. Ας πούμε, είναι ένα έθιμο που πρέπει να γίνει. Σήμερα γίνεται η προετοιμασία με αυτές τις συνθήκες που υπάρχουν. Ακριβώς. Για να γίνει αύριο, τι ακριβώς το πρωί? Για να γίνει αύριο, ακριβώς μετά τη δοξολογία, στο χώρο πίσω που τελειώνει η δοξολογία. Έτσι, παράλληλα, όμως, εδώ πέρα από σήμερα το βράδυ έως αύριο το πρωί έρχονται τα κρέατα, ας πούμε, και το σιτάρι. Και όλη τη νύχτα το βράζουν πίσω μας, δεν ξέρω αν το βλέπετε. Ακριβώς, για να καταλάβει κάποιος, θα κοιτάξει ακριβώς πίσω μας που βράζει το κρέας. Ακριβώς, και μέσα σε εκείνο το δωμάτιο που είναι άλλες τόσες εκεί πέρα και περισσότερες. Έχουμε τους κουρμπατζίδες μας, έτσι, που κάθε χρόνο είναι η μέρα τους, σημερινή μέρα, να λαμβάνουν όλο το έθιμο στα χέρια τους και βγάζουν εις πέρας το κουρμπάνι, αυτό που λέμε είναι πληγούρι, για όσους δεν ξέρουν να το επαναλάβουμε πάλι, με κρέας αγελαδινό ή βοδινό. Έτσι.
Τα υπόλοιπα, όσον αφορά το έθιμο από πού προήλθε κτλ. Κτλ. Θα σας τα πει η Γενική Αρχηγός του Συλλόγου μας, η Βάσο Ιστράντζαλη, από τα νέα τα παιδιά που παίρνουν τη σκυτάλη σιγά σιγά στα κοινά του τόπου. Αύριο λοιπόν θα γεμίσει το χωριό από κόσμο που θα έρθει το πρωί να δοκιμάσει. Πέφτει καθημερινή, αλλά πιστεύω ο κόσμος να μας στηρίξει όπως κάθε χρόνο. Δυνατά, συνεχίζετε. Σας ευχαριστούμε πολύ για την προσπάθεια. Να είστε καλά και εμείς σας ευχαριστούμε. Παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάω τη Βασιλική. Ο Θανάσης είναι πασχαλιάρ και να σου πάρω λίγο την επιστροφή, μου επιτρέπεις. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Βασιλική. Λοιπόν, με τη Βασιλική Θανάση τα λέγαμε πριν από λίγο και είπαμε πάρα πολλά πράγματα, καθώς διότι έχουμε και οι δύο την ίδια καταγωγή από ό,τι δείχνουν τα πράγματα και μιλάμε για ένα έθιμο το οποίο τι ακριβώς γινόταν τότε από τους παππούδες μας που ερχόταν από την Ανατολική Θράκη. Αυτό το έθιμο ξεκίνησε από το 1922, όπου και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με την παράδοση, τότε ο Θεός έστελνε ένα ελάφι στο προάβλιο της εκκλησίας, όπου και το αφήνανε οι κουρμπανιτζίδες να ξεκουραστεί και μετά, αφού το ευλογούσε ο παπάς, το σφάζανε. Μία χρονιά, λόγω των καιρικών συνθήκων, το ελάφι άργησε να έρθει. Και όταν έφτασε, το σφάξαν κατευθείαν που είχαν ως τότε. Και από τότε το ελάφι δεν ξαναεμφανίστηκε. Αυτό οι άνθρωποι το θεώρησαν ως σημάδι από το Θεό και από τότε χρησιμοποιούν ή βοδινό ή μοσχαρίσιο κρέας. Δεν ξαναχρησιμοποιήθηκε, ναι. Ο Σύλλογος έχει αναλάβει τη διατήρηση του εθήμου από το 1979, όπου και ιδρύθηκε. Και από τότε μικροί, μεγάλοι, νέοι, παλιοί, όλοι εδώ. Από παραμονή είμαστε εδώ πέρα το πρωί να καθαρίσουμε το σιτάρι, να το σπάσουμε, να το κάνουμε πιλάφι, να έρθουν το απόγευμα τα κρέατα, να τα τεμαχίσουμε όλα. Μέχρι και το βράδυ, το απόγευμα που θα μπουν στα καζάνια και θα ξεκινήσει το βράσιμο. Λοιπόν, είναι μια δύσκολη διαδικασία, καθώς πρέπει με αυτό το καιρικό φαινόμενο που υπάρχει αυτή τη στιγμή, κάποιοι άνθρωποι να μείνουν όλη τη νύχτα εδώ για να έχουν έτοιμο το κουρμπάνι την επόμενη μέρα, έτσι δεν είναι? Ναι. Πολύ δύσκολο, πίνουμε τα τσιπουράκια μας όμως, ζεσθενόμαστε, προσπαθούμε, όσο μπορούμε προσπαθούμε. Συνεχίζετε δυνατά με τον Πολιτιστικό Σύλλογο. Ένας νέος άνθρωπος λοιπόν σαν και σένα που τρέχει, έτσι δεν είναι, και ψηφά και το κρύο, να το αφήσουμε να μας καταπολεμήσει ή όχι? Όχι, σε καμία περίπτωση. Δεν τα αφήσανε οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας. Έχουμε κόσμο εδώ πέρα οι οποίοι είναι άνω των 70 ετών και ακόμα συνεχίζουν και προσπαθούν για το έθιμο αυτό. Δεν θα το αφήσουμε εμείς που τώρα ουσιαστικά μαθαίνουμε. Έχουν αυτή το κουράγιο και δεν θα το έχουμε εμείς. Δεν είναι δυνατόν. Θανάση, θέλεις όχι, να όχι, φυσικά κάτι? Το κουρμπάνι λοιπόν του Αγίου Αθανασίου, πολιούχος του Καλαμπακίου, αύριο μετά την εκκλησία στο καλαμπάκι της Δράμας. Να σε ευχαριστήσω. Να είστε καλά. Κλειστά έμειναν σήμερα, κυρίες και κύριοι, τα σχολεία σε όλο το Δήμο Κάτω Νευροκοπίου μετά τις συνεχιζόμενες χιονοπτώσεις που ήταν απαγορευτικές για τη μετακίνηση των μαθητών εξαιτίας της κακοκαιρίας που συνεχίζεται δρυμύτατη. Σε όλο το λεκανοπέδιο, όπως υποστήριξε ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Δράμας, Ανδρέας Σαλπινκίδης. Μετά την επέλαση του χιονιά, μόλις μία μέρα άνοιξαν τα σχολεία στο λεκανοπέδιο Κάτω Νευροκοπίου και αυτή ήταν η χθεσινή. Σήμερα παρέμειναν για άλλη μια μέρα κλειστά, καθώς τα χιόνια που πέφτουν συνεχώς απαγόρευσαν την μεταφορά των μαθητών στα σχολεία του Κάτω Νευροκοπίου και κυρίως από απομακρυσμένα ορεινά χωριά. Πράγματι, τα σχολεία του Δήμου Νευροκοπίου, τα σχολεία δηλαδή όλου του λεκανοπέδιου, είναι σήμερα κλειστά. Λόγω της έντονης χιονόπτωσης που υπήρχε χθες και σήμερα υπάρχει πρόβλημα στην πρόσβαση των μαθητών στα σχολεία αλλά και των εκπαιδευτικών. Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές, το Δήμο Νευροκοπίου. Δεν έχουμε εικόνα για τις επόμενες ημέρες. Απλώς αναφέρω ότι τα σχολεία του Βαθιτόπου, της Βροντούς, του Περιθωρίου, του Νευροκοπίου και του Βόλακα είναι σήμερα κλειστά. Ελπίζουμε να καλυτερέψει ο καιρός, αν και η βροχή που έχουμε στη Δράμα επάνω είναι χιονόπτωση και μάλιστα ισχυρή. Πέρα από τη χιονόπτωση, ελέγχθηκε χθες από τον κύριο Γιαννόπουλο ότι υπάρχει και παγετός με αποτέλεσμα να κάνει ακόμα πιο επικίνδυνη την πρόσβαση ή την μετάβαση των παιδιών. Πράγματι, η χιονόπτωση στην περιοχή του Νευροκοπίου ήταν πολύ ισχυρή. Το ύψος του χιονιού ήταν γύρω στα 80 εκατοστά σε κάποιες κοινότητες. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό δημιουργεί πρόβλημα στην πρόσβαση των μαθητών και γι' αυτό το λόγο, και επειδή η χιονόπτωση συνεχίστηκε και χθες και σήμερα, τα σχολεία παραμένουν κλειστά.
Από χθες, συνεργεία καθαριότητας του Δήμου Δράμας ξεκίνησαν την προσπάθεια αποκομιδής των σκουπιδιών τόσο στην πόλη όσο και στα χωριά. Όπως δήλωσε στο ΣΤΑΡ, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος καθαριότητας Σταμάτης Ρεμόνδης, γίνεται μεγάλη προσπάθεια, διότι λόγω της κακοκαιρίας συγκεντρώθηκαν πολλά σκουπίδια, ενώ τόνισε ότι η προσπάθεια θα συνεχιστεί γιατί απομένουν ακόμη κάποια χωριά. Από χθες ξεκίνησε η μεγάλη προσπάθεια της αποκομιδής των σκουπιδιών σε όλο το Δήμο της Δράμας. Ήδη τα σκουπίδια στο μεγαλύτερο μέρος του Δήμου έχουν συλλεγεί και έχουν αποσταλεί μάλιστα και στο Παλαιόκαστρο Σερών. Από την άλλη πλευρά, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Σταμάτης Ρεμόντης τόνισε ότι απομένει να καθαριστούν κάποια χωριά από τα οποία δεν πέρασε ή πέρασε μερικώς ο Δήμος της Δράμας. Έχει καθαριστεί όλος ο Δήμος Δράμας όσο αφορά την πόλη. Και στα χωριά έχουν μείνει τρία χωριά τα οποία αύριο πρωί στις 6 ώρα θα ξεκινήσουν να τελειώσουμε εκεί το θέμα της αποκομιδής. Αυτό που αντίκρισαν οι εργαζόμενοι, τι ήταν παρά την παρένεση να κρατήσουν τα σκουπίδια στο σπίτι? Ότι τα σκουπίδια σε μεγάλο βαθμό πετάχτηκαν και μάλιστα όχι στους κάδους. Ασχέτως με αυτό, η υποχρέωσή μας είναι να καθαρίσουμε. Καθαρίσαμε σύμφωνα με τις δυνατότητες του προσωπικού και του υλικού. Θέλω να σας πω το εξής, ότι σε 2 μέρες πήγαμε στο Χιτά Σερών 230 τόνους σκουπίδια. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε το μέγεθος των σκουπιδιών. Επί 9 μέρες τα σκουπίδια μεταφέρθηκαν σε 2 μέρες, μαζεύτηκαν και μεταφέρθηκαν σε 2 μέρες. Συνεχίζεται, γιατί κάποια σημεία, ξέρετε, ακόμα είναι παγωμένα. Δεν μπορούμε να πάμε αυτή τη στιγμή να πάρουμε σκουπίδια από το Λιβαδερό ή από το Σιδηρόνερο και τη Σκαλωτή. Για ευνόητους λόγους, το καταλαβαίνετε, πιστεύω. Η προσπάθεια θα συνεχιστεί και αύριο, λοιπόν. Και τι θα γίνει με αυτόν τον όγκο των σκουπιδιών που πάνε στις αίρες? Θα τα πληρώσει ο Δήμος, αφού είναι μεγάλος όγκος, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, εμείς οι δημότες. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, τα σκουπίδια είναι επί 10 ημέρου. 10 μέρες είναι το διάστημα των σκουπιδιών. Είμαστε μέσα στον προϋπολογισμό, δεν έχουμε θέμα τέτοιο. Απλώς ήταν οι συνθήκες που δεν μπορούσαν να μεταφερθούν νωρίτερα τα σκουπίδια στο Χιτά της Νέας Ηράκλειας Σερών. Κρίσιμες κρίνονται οι επόμενες ημέρες μέχρι και το Σάββατο 21 Ιανουαρίου του 2017, οπότε και αναμένεται να γίνει καθοριστική ευρεία συνάντηση των αγροτών στην Κατερίνη, στην οποία όλοι οι συμμετέχοντες θα συνδιαμορφώσουν το πλαίσιο των ετοιμάτων που θα αποτελέσει και τη βάση εξόδου τους στους δρόμους τέλος του τρέχοντος μηνός. Για κινητοποιήσεις ετοιμάζεται όλος ο πρωτογενής τομέας. Μάλιστα, το ερχόμενο Σάββατο πρόκειται να πραγματοποιηθεί μια μεγάλη συνάντηση του Πανελλήνιου Συντονιστικού Οργάνου στην Κατερίνη στις 12 το μεσημέρι, προκειμένου να εξεταστούν όλες οι πλευρές για το νέο εγχείρημα των κινητοποιήσεων. Νομοσχέδιο κόλαφο χαρακτηρίζει όλα όσα τουλάχιστον έγιναν νόμος του κράτους και φαίνεται ότι δεν ευνοούν καθόλου τα αγροτικά εισοδήματα και κυρίως όλους τους αγρότες αλλά και τους κτηνοτρόφους, όπως χαρακτηριστικά δηλώνει από τη γραμματεία του Πανελλήνιου Συντονιστικού Οργάνου ο Χρήστος Γκόντιας. Ευχάριστα, έχουμε ακούσει στον αγροτικό τομέα πάρα πολλά χρόνια. Ένα από τα δυσάρεστα της περίοδου αυτής είναι ότι μπαίνουμε σε μια καινούργια χρονιά στο 2017. Με καινούργια νομοσχέδια τα οποία εφαρμόζονται και έχουν ψηφιστεί το 2015. Ήμασταν τότε σε κινητοποίηση απέναντι σε ένα ολόκληρο πολιτικό σύστημα για να διορθωθούν και τρέχαμε πριν ψηφιστεί ένα νομοσχέδιο. Τώρα το νομοσχέδιο έχει ψηφιστεί. Τρέχουμε από πίσω του. Ένα νομοσχέδιο το οποίο είναι κόλαφος για τον αγροτικό τομέα και αυτά που λέει το Υπουργείο, ότι τα φορολογικά και τα ασφαλιστικά όταν τα δούμε θα καταλάβουμε ότι δεν ισχύουν όλα αυτά που λένε και ότι όλα θα είναι καλύτερα. Κάνει λάθος και πέφτει έξω. Δεν ξέρω αν το κάνει εσκεμμένα, μακάρι να μην το κάνει εσκεμμένα το λάθος που κάνει. Όλοι έχουμε πάει στους λογιστές μας, μιλάνε με νοήμονες ανθρώπους, αγρότες και κτηνοτρόφους, ξέρουμε πολύ καλά τι μας γίνεται, έχουμε περάσει από το λογιστή, ο οποίος μας έχει πει τα αποτελέσματα και το τι θα γίνει από εδώ και πέρα με εμάς. Τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά και αυτό τουλάχιστον το επιβεβαιώνουν και οι λογιστές μας, αναφέρει χαρακτηριστικά και τονίζει πως δεν υπάρχει άλλη διέξοδος παρά μόνον η διαμαρτυρία και η κινητοποίηση. Τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά, όλοι θα το νιώσουμε στο πετσί μας, παρόλα αυτά που ακούγονται από πλευράς Υπουργείου και Κυβέρνησης, και αυτό το μόνο που μας μένει να κάνουμε είναι για άλλη μια φορά να κινητοποιηθούμε. Όπως είμαστε κινητοποιημένοι τα τελευταία 8 χρόνια, αυτό συνεχίζουμε να κάνουμε και τώρα. Προκαλούμε μια συγκέντρωση το Σαββάτο 12 η ώρα το μεσημέρι στην παραλία Κατερίνης, γιατί θέλω να το δικαιολογήσω κιόλας, γίνεται στην Κατερίνη για άλλη μια φορά. Όχι επειδή είναι σήμα κατά τεθέν του Πανελλαδικού, αλλά επειδή είναι στην κεντρική Ελλάδα και βολεύει και την Νότιο Ελλάδα
και την Ανατολική Ελλάδα να μαζευτούμε εκεί. Μοιράζουμε τις αποστάσεις. Τα αποτελέσματα λοιπόν θα κριθούν από το συνέδριο αυτό που θα κάνουμε, από τη μάζοξη αυτή καλύτερα, τη συνέλευση, για να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε άλλη μια φορά να αντιδράσουμε σε αυτά τα μέτρα τα οποία όχι έρχονται, είναι στην πλάτη μας. Αρκετή συζήτηση και διαστήματα ένταση σημειώθηκαν στη χθεσινή πρώτη συνεδρίαση του 2017 του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας για την κακοκαιρία των προηγουμένων ημερών. Κριτική προς τη διοίκηση άσκησαν κυρίως οι Κωστής Σιμιτζής και Μάκης Παπαδόπουλος από την αντιπολίτευση, ενώ ικανοποιημένη δήλωσε η δήμαρχος Δήμητρα Τσανάκα. Πριν τη συνεδρίαση κόπηκε η καθιερωμένη βασιλόπιτα. Με εντάσεις ξεκίνησε για το 2017 το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο για την πόλη της Καβάλας. Τις ευχές του έδωσε ο Μητροπολίτης Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου Προκόπιος. Μιλώντας στο σώμα, η Δήμαρχος Καβάλας Δήμητρα Τσανάκα έδωσε βάση στην ετοιμότητα του Δήμου Καβάλας για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των ακραίων καιρικών φαινομένων, κάτι το οποίο έφερε και την αντίδραση της αντιπολίτευσης. Το λόγο πήρε ο Δημοτικός Σύμβουλος της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Μάκης Παπαδόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε στα σοβαρά προβλήματα που δημιουργήθηκαν, αλλά και την ανάγκη που υπήρχε για επιφυλαγή των υπηρεσιών του Δήμου, την οποία απέτησε να γνωρίσει ονομαστικά για κάθε υπηρεσία από το Δήμο. Ένταση προκλήθηκε από τα αναφερόμενα, ενώ παράλληλα την αντίδρασή του έδειξε και ο πρώην Δήμαρχος Καβάλας Κωστής Σιμιτζής, ο οποίος τόνισε ότι δεν υπήρχε κατάλληλος σχεδιασμός για την αντιμετώπιση των καιρικών φαινομένων, αλλά και για πιθανά λάθη ή χρήματα τα οποία δεν χρησιμοποιήθηκαν σωστά. Σας παρακαλώ, κύριε Παπαδόπουλε. Είμαι εκλεγμένος από μια μερίδα. Είστε, αλλά δεν είστε ο γενικός εισαγγελέα. Σας παρακαλώ πολύ. Εμένα να με αγνοήσετε. Εδώ το ρόλο του εισαγγελέα δεν θα το παίξει κανένας. Και δεν θα με επιτρέψω να παίξει κανείς τον ρόλο του εισαγγελέα. Παρακαλώ, όχι. Αυτές δεν είναι ερωτήσεις. Αυτές είναι ανάκριση πρώτου, δευτέρου και τρίτου βαθμού μαζί. Σας παρακαλώ. Εδώ δεν απολογείται κανένας. Συμβαίνει κάτι πρωτοφανές εδώ. Ήταν πρωτοφανής η κακοκαιρία, αλλά συμβαίνει και εδώ κάτι πρωτοφανές. Ότι έρχονται υπηρεσιακοί παράγοντες στην ουσία να ξεπλύνουν τα λάθη που γίνανε από τη διοίκηση. Τώρα αυτό είναι επί της διαδικασίας τώρα. Είναι επί της διαδικασίας τώρα αυτό. Δηλαδή τώρα κάντε συναγωνισμό που θα προσβάλλει τους υπαλλήλους του Δήμου. Σας παρακαλώ πολύ τώρα. Θέλω λοιπόν. Όχι, δεν είναι έτσι. Θέλω λοιπόν, όχι, κοιτάξτε κύριε Μουμτζή, η κυρία Τσίπρα μας είπε ότι στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το χιονιά βγάλατε τον νόμο σας. Στην κάμερα του Σταρ Βόρειο Ελλάδος μίλησαν ο Μάκης Παπαδόπουλος της Μίσονος Αντιπολίτευσης «Ο τόπος της ζωής μας» και ο πρώην Δήμαρχος Καβάλας Κωστής Σιμιτζής. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι η πολιτική προστασία είναι ένα ευαίσθητο κομμάτι και ένα κομμάτι το οποίο θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε με πάρα πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Γιατί διαχειριζόμαστε, αντιμετωπίζουμε κινδύνους φυσικής καταστροφής ή τεχνολογικής καταστροφής. Άρα σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και να έχουμε ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Δυστυχώς για τον Δήμο Καβάλας, ενώ γνώριζαν από πάρα πολύ καιρό πριν για τα ακραία καιρικά φαινόμενα, δεν υπήρχε η ανάλογη προετοιμασία. Και αυτό έφερε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση όλο τον Δήμο. Και λέω ότι δεν είναι δυνατόν ένας Δήμος μπροστά στη θάλασσα να έχει παραλύσει για κάποιες μέρες. Αυτό, να ξέρετε, είναι και λίγο επικίνδυνο, γιατί οι πολίτες, οι δημότες, περιμένουν από το Δήμο να βοηθηθούν. Και όταν βλέπουν ένα Δήμο να έχει παραλύσει, δημιουργεί μια ανασφάλεια περισσότερο και ένα φόβο. Με λίγα λόγια, δεν υπήρχε προετοιμασία στο Δήμο Καβάλας. Δεν υπήρχε σχέδιο και εκείνο που ακόμα έχει συμβεί είναι ότι ενώ ο Δήμαρχος, ο καπετάνιος φέρνεται στη Φουρτούνα και ο Δήμαρχος έπρεπε να μπορεί να εκτονώνει μια κατάσταση δημόσια με τις δηλώσεις της, έβγαινε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μάλωνε τους πολίτες. Αδιανόητο. Νομίζω ότι μέσα από αυτήν όλη τη διαδικασία θα προσπαθήσουμε όλοι μαζί να έχουμε καλύτερη προετοιμασία, να μπορέσουμε να προσφέρουμε καλύτερο έργο, γιατί και εμείς τους ίδιους
δεν μας φώναξαν, ούτε μας πήραν ένα τηλέφωνο να μας κάνουν έτσι και μας, να μας βάλουν μέσα σε ένα σχέδιο να μπορέσουμε και εμείς να συμμετέχουμε. Έχουμε τη διάθεση. Εμείς βέβαια από φιλότιμο στο γειτονά μας, στη γειτονιά μας και από τη δική μας διάθεση κάναμε κάποια πράγματα ατομικά, αλλά η πολιτική προστασία δεν είναι φιλότιμο. Είναι καλή οργάνωση. Δημοτικό Συμβούλιο χτες για τα πεπραγμένα από, από το καιρικό φαινόμενο που ονομάζεται Αριάδνη. Κατά πόσο ήταν προετοιμασμένος ο Δήμος να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο καιρικό φαινόμενο, ποιες ήταν οι απώλειες θα μπορούσαμε να πούμε και ο απολογισμός όλων αυτών που συνέβησαν? Κοιτάξτε, κανένας Δήμος στη χώρα, στην Ελλάδα, που έχει ηλιοφάνεια, που έχει καλοκαιρία, δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίσει τα πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα του χιονιά. Γιατί προτιμάμε όλοι να επενδύουμε στην αντιπυρική προστασία, για παράδειγμα, ή εναντίον των πλημμυρών, παρά εναντίον του χιονιά, που είναι πολύ σπάνιος στην Ελλάδα. Άρα είναι δεδομένο ότι οι καιρικές συνθήκες υπερεύαιναν τις δυνατότητες και του Δήμου Καβάλας και των άλλων δήμων της περιοχής μας. Και αυτό φάνηκε εξάλλου. Καμία κατηγορία για αυτό το ζήτημα. Αυτό το οποίο εμείς αξιολογήσαμε ως κακή στάση, ως κακή βαθμολογία της διοίκησης, ήταν τι έκανε την πρώτη μέρα και πόσο σπασμωδικά και αποσπασματικά λειτουργήσε απέναντι στα αιτήματα των καβαλιωτών για τον απεγκλωβισμό τους από τα χιόνια. Η ίδια Δήμαρχος δήλωσε την Πέμπτη στα ραδιόφωνα ότι για το γεγονός ότι γρήγορα εξαντλήθηκαν οι ποσότητες του αλατιού οφείλεται η ανθρωπιά της, η καλή της η καρδιά, που ανταποκρινόταν θετικά σε οποιοδήποτε αίτημα της υποβαλόταν τηλεφωνικά από δημότες και πήγαινε και έστελνε εκεί τους υπαλλήλους της υπηρεσίας καθαριότητας για να καθαρίσουν το συγκεκριμένο δρομάκι, το παραμικρό δρομίσκο της πόλης μας. Ήταν απλό το πράγμα. Έπρεπε μέσα στο σχεδιασμό που έπρεπε να γίνει έγκαιρα να υπάρχει ένας συντονισμός τέτοιος, να ήταν όλα μελετημένα και έτοιμα, να μπορούσε να ήταν ομάδες επαγγελματικές οργανωμένοι μέσα σε ένα σχέδιο, να μπορούσαν να ήταν συνοικιακοί σύλλογοι, να συμμετέχουν με εργαλεία, με τις προμήθειες που έπρεπε να έχουν, τις απαραίτητες. Θα μπορούσαν αγρότες να συμμετέχουν μέσα από μια οργάνωση και ένα μηχανισμό. Θα μπορούσαν εθελοντές μέσα από ένα μηχανισμό να συμμετέχουν, όπως επίσης ακόμα και εσείς, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έπρεπε και εσείς να ήσασταν ενταγμένοι μέσα σε ένα σύστημα, σε ένα μηχανισμό, γιατί και εσείς τροποποιήσατε όλο το πρόγραμμά σας με δικιά σας πρωτοβουλία. Εκείνο εκεί που μας έδωσε επίσης, μας έφαγε πολύ χρόνο να συζητήσουμε, ήταν το γεγονός ότι φάνηκε πως δεν υπάρχει και καμία διάθεση να διορθωθούν τα λάθη, να διορθωθούν αυτά τα οποία δεν έγιναν σωστά. Ιδίως με το τεράστιο θέμα των δαπανών που εγκρίνονται πλέον χωρίς διαφάνεια, λόγω της κήρυξης του Δήμου μας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπου κυριολεκτικά, πέρα από όλες τις άλλες δαπάνες, έχουμε και 162.000 ευρώ για σκόρπιες δαπάνες, για αγορά φτιαριών, για αγορά ενδυμάτων που είναι κατάλληλα για το χιόνι. Μα τόσο καιρό δεν παίρναμε ρούχα προστασίας για το εργατικό προσωπικό. Ξαφνικά διαπιστώθηκε ότι άλλα είναι λειψά, άλλα είναι ελαττωματικά, άλλα είναι προβληματικά. Είναι το δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Star Βορείου Ελλάδος. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστροφή στη συνέχεια του δελτίου ειδήσεων. Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε αντισυνταγματική την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που επέτρεπε τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές σε τρεις περιοχές και οκτώ υποπεριοχές της χώρας. Το 1909 με νόμο καθιερώθηκε για πρώτη φορά η Κυριακή ως ημέρα αργίας των καταστημάτων, εκτός από ορισμένες κατηγορίες καταστημάτων, όπως είναι κέντρα διασκεδάσεως, εστιατόρια, ταβέρνες, ζαχαροπλαστεία, καφενεία, τουριστικών ειδών κλπ. Ειδικότερα, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπαριθμών 100/2017 απόφασή της έκανε δεκτή την αίτηση επαγγελματικών ενώσεων κλπ. Που ζητούσαν να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική η από 7/7/2014 υπουργική απόφαση που επέτρεπε δοκιμαστικά τη λειτουργία των εμπορικών και λοιπών καταστημάτων σε τρεις περιοχές και σε οκτώ υποπεριοχές της χώρας. Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά την προσφυγή τριών περιοχών της Ελλάδος στο Συμβούλιο της Επικρατείας
δίνει μια άλλη οπτική όσο αφορά για τη λειτουργία των καταστημάτων Κυριακές. Η απόφαση ουσιαστικά από τη μία λέει ότι δεν μπορεί με υπουργική απόφαση να λειτουργεί η αγορά, χρειάζονται προεδρικά διατάγματα, και από την άλλη ότι είναι και αντισυνταγματικό όσο αφορά για την Κυριακή, για την ημέρα ανάπαυσης γενικότερα της κοινωνίας. Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε ότι η νομοθετική εξουσιοδότηση στον Υπουργό Ανάπτυξης να εκδίδει απόφαση για τη λειτουργία των καταστημάτων της Κυριακής σε τρεις τουριστικές περιοχές χωρίς συγκεκριμένο προσδιορισμό είναι αντίθετη στο άρθρο 43 του Συντάγματος που επιτάσσει για παρόμοια θέματα να εκδίδονται προεδρικά διατάγματα και όχι υπουργικές αποφάσεις. Με ανακούφιση φαίνεται ότι έκαναν αποδεκτή την πρόταση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας η Εμπορική Σύλλογη ανά την χώρα και φαίνεται ότι με την απόφαση αυτή συμφωνεί και ο Εμπορικός Σύλλογος της Δράμας. Είναι μια απόφαση που οι σύλλογοι εμπορικοί, η ΕΣΕΕ και γενικώς ο κάθε ένας που ασχολιόταν με το εμπόριο έλεγε εξ αρχής ότι είναι και παράλογο. Ήταν μια προσπάθεια του Υπουργείου να λειτουργήσει την αγορά της Κυριακής με σκοπό κυρίως όπως λέγαμε να ευνοηθούν τα μεγάλα εμπορικά κέντρα και ταυτόχρονα να αντλήσουν κεφάλαια από τη μικρή και μικρομεσαία εμπορική επιχείρηση. Η ουσία είναι τώρα να δούμε σε τι ενέργειες θα προβεί η κυβέρνηση, πώς θα, αν θα καταργηθεί αυτή η υπουργική απόφαση, για να ξέρουμε από εδώ και πέρα πώς θα λειτουργήσουν η αγορά της Κυριακής. Πλέον η ένδειξη ότι είναι παράνομη είναι αποδεκτή από όλα τα μέλη, θα έλεγα, των εμπορικών συλλόγων, και ήταν κάτι που το προσδοκούσαν και να τελειώνουν και αυτές οι διαμάχες που δημιουργήθηκαν και σε διάφορους συλλόγους μεταξύ μελών, μεταξύ διοικήσεων και μελών, μεταξύ ακόμη και ατόμων που είναι στην ίδια διοίκηση για το αν θα ανοίξουν οι αγορές ή όχι. Πάμε τώρα στο νομό Σερών. Λαβωμένη βγαίνει η Περιφερειακή Ενότητα των Σερών από το νέο οργανόγραμμα λειτουργίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Σύμφωνα με αυτό, οι διευθύνσεις μειώνονται από 6 σε 4 και μετατρέπονται σε υποδιευθύνσεις, η διεύθυνση οικονομικών και τεχνικών έργων. Πήρε εφέκ το νέο οργανόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με το οποίο στην Περιφερειακή Ενότητα των Σερών παραμένουν 4 διευθύνσεις και μετατρέπονται σε υποδιευθύνσεις ή μέχρι πρότινος διεύθυνση οικονομικών και η διεύθυνση τεχνικών έργων. Το νέο που όσον αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Σερών είναι ότι εκεί που είχαμε 6 διευθύνσεις, θα έχουμε 4 διευθύνσεις και 2 υποδιευθύνσεις. Η μία υποδιεύθυνση είναι η υποδιεύθυνση οικονομικού και ανθρωπίνων πόρων, η παλιά δηλαδή διεύθυνση διοικητικού οικονομικού, της οποίας ήμουν προϊστάμενος, η οποία γίνεται τώρα υποδιεύθυνση. Το ίδιο γίνεται υποδιεύθυνση και η διεύθυνση τεχνικών έργων. Οι υπάλληλοι της περιφέρειας περιμένουν να δουν πώς θα λειτουργήσει το νέο οργανόγραμμα παρά τις πρώτες διαφωνίες που είχαν εκφράσει αρχικά. Εμείς σαν εργαζόμενοι από την αρχή είχαμε εκφράσει την αντίθεσή μας σε αυτό το πράγμα, αλλά θα δούμε στην πορεία πώς θα πάει και θα κυλήσει το νέο οργανόγραμμα. Αυτοί οι οποίοι το πρότειναν και είναι και καθηγητές πανεπιστημίου για αυτά θεώρησαν ότι έτσι θα λειτουργήσει καλύτερα η υπηρεσία. Βέβαια απομένουν πάρα πολλά, γιατί ειδικά στη δική μας τη διεύθυνση γίνεται και ένα καινούριο τμήμα, το τμήμα εκαθάρισης και ελέγχου δαπανών. Μεταβιβάζονται αρμοδιότητες πλήστες από την υπηρεσία εντελωμένων εξόδων. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν έχουν καθοριστεί ακόμη οι προϊστάμενοι. Οι διευθυντές των τμήματων οικονομικών και έργων θα βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη και είναι αυτοί που θα έχουν δικαίωμα υπογραφής και αποφάσεων. Εμείς στην ουσία θα είμαστε αναπληρωτές διευθυντές. Ο διευθυντής ο δικός μας θα είναι στη Θεσσαλονίκη, όπως και ο διευθυντής τεχνικών έργων. Το θέμα είναι αν τα εντάλματα τα οποία έβγαζαν τα εντελώμενα θα τα υπογράφει ο διευθυντής ή και εμείς, ας πούμε, όπως λένε, μία φορά την εβδομάδα θα τα στέλνουμε στη Θεσσαλονίκη, θα τα υπογράφει η Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, θα τα υπογράφουμε εμείς, κανονικά δεν μπορούμε να τα υπογράψουμε, αλλά όλα θα τα δούμε με την εγκύκλιο που θα έρθει την επεξηγηματική. Πάντως αυτή τη στιγμή πρέπει να τρέξουμε γιατί υπάρχουν εκκρεμότητες, πρέπει να γίνουν αναλήψεις. Τέλος, ο Σωκράτης Κοτζάγουλο επισημαίνει για μία ακόμη φορά την ολιγορία της πολιτείας σε θέματα αποφάσεων που αναγκάζει υπηρεσίες και υπαλλήλους να τρέχουν στο κεπέντε. Δαπάνες για τη μεταφορά μαθητών και δαπάνες άλλες οι οποίες τρέχουν και θα πρέπει να τρέξουμε γρήγορα. Βέβαια η πολιτεία πάλι άργησε, μέσα στο Δεκέμβριο έκανε ένα σεμινάριο για τους ανθρώπους που θα είναι στο καινούριο τμήμα της εκαθάρισης δαπανών. Θεωρώ ότι αυτά έπρεπε να γίνουν από το Σεπτέμβριο,
Δυστυχώς το Υπουργείο Οικονομικών πάλι άργησε εδώ πέρα, αλλά εμείς είμαστε αναγκασμένοι να εφαρμόσουμε το νέο οργανόγραμμα. Επιστροφή και πάλι στη Δράμα. Το Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Δράμας Δράση πραγματοποιεί από σήμερα τετραήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε συνεργασία με τη Συντονίστρια Εκπαίδευσης Προσφύγων Ομού Δράμας με θέμα «Πολυπολιτισμική εκπαίδευση». Το Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας τολμά να κάνει αυτό το τετραήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε συνεργασία με την Συντονίστρια Εκπαίδευσης Προσφύγων, τον ανάμεσα στ' άλλα, ο υπεύθυνος του προγράμματος και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δράσης, Κώστας Μιχαηλίδης. Η αλήθεια είναι ότι το Κέντρο Πρόληψης Δράση της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας τολμά κυριολεκτικά να προχωρήσει σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, τετραήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αφορά την εκπαίδευση των προσφύγων. Και λέω τολμά γιατί πραγματικά είναι ένα θέμα το οποίο καίει την ελληνική κοινωνία σε μια προσπάθεια και σε συνδυασμό με μια εξαιρετική πρωτοβουλία της υπεύθυνης της προσφυγικής εκπαίδευσης της κυρίας Γρηγοριάδου να προχωρήσουμε στο μεγάλο ζήτημα της εκπαίδευσης των ανηλίκων οι οποίοι βρίσκονται ως πρόσφυγες στη χώρα μας και να ξεπεράσουμε εκείνους τους ενδιασμούς και τους φόβους που έχουν να κάνουν με τους μετανάστες στον ομό δράμα, στην περιφερειακή ενότητα δράμας. Ξέρετε, σε μια εποχή όπου πραγματικά η αρνητική οικονομική συγκυρία εντείνει φαινόμενα δημιουργίας ξενοφοβίας και ρατσισμού. Εμείς τολμάμε να καλύψουμε ανάγκες της κοινωνίας, γιατί πραγματικά είναι μια ανάγκη η εκπαίδευση αυτών των παιδιών, σε συνεργασία, επαναλαμβάνω, με τη συντονίστρια εκπαίδευσης, και να δώσουμε τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς, εδώ στο Κέντρο Πρόληψης αυτές τις επόμενες 4 μέρες, ξεκινώντας από σήμερα, με εκλεκτούς εισηγητές, με καθηγητή του Πανεπιστημίου, με την κυρία Γρηγοριάδου, με την υπεύθυνη δημόσια υγείας, να δώσουμε, επαναλαμβάνω, τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς οι οποίοι θα εμπλακούν στο μεγάλο αυτό θέμα να παράγουν αποτέλεσμα ώστε να καλυτερεύσει η θέση των ανηλίκων οι οποίοι ήρθαν με τους πρόσφυγες, δηλαδή τα παιδιά των προσφύγων. Και πιστεύουμε ακράδαντα ότι με βάση την εμπειρία αλλά και τις γνώσεις, γιατί αυτό είναι το κομβικό του εκπαιδευτικού προσωπικού, του επιστημονικού προσωπικού του Κέντρου Πρόληψης, αλλά και της κυρίας Γεωργιάδου, και με βάση τις εισηγήσεις, πραγματικά ότι το επόμενο τετραήμερο θα είναι εποφελία της τοπικής κοινωνίας, εποφελία των δραμηνών. Στο πρόγραμμα συμμετέχει και η πρωτοβάθμια εκπαίδευση, με στόχο να αντιμετωπιστεί όσο το δυνατόν καλύτερα το θέμα της εκπαίδευσης των παιδιών των προσφύγων. Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας μαζί με την ομάδα δράση πρόληψης εξαρτήσεων υλοποιεί ένα τετραήμερο πρόγραμμα, εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της κοινοφελής εργασίας που έχουν προσληφθεί στο Δήμο Δράμας για το θέμα των προσφύγων. Το πρόγραμμα αυτό διαρκεί, όπως είπαμε, 4 ημέρες. Είναι πολύ σημαντικό. Έχει πολύ σημαντικούς εισηγητές. Η υπεύθυνη προσφύγων εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης, η κυρία Φελεκίδου. Η κυρία Αλεξάνδρα Μπουραζάνη, υπεύθυνη του τομέα υγείας, μαζί με την κυρία Μωυσιάδου. Ο καθηγητής διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, ένα από τα σημαντικότερα ονόματα στον τομέα του, ο κύριος Μαυρομάτης. Συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα, σε αυτό το τετραήμερο. Στόχος είναι να δώσουμε κάποιες βασικές αρχές, κατευθύνσεις και οδηγίες στο προσωπικό που θα ασχοληθεί με την εκπαίδευση προσφύγων, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν όσο καλύτερα γίνεται το συγκεκριμένο θέμα. Βεβαίως, όλο αυτό γίνεται εκμεταλλευόμενοι την διακοπή προσωρινά, την αναστολή λειτουργίας δηλαδή, της ΔΙΕΠ Δράμας. Σίγουρα με 4 ημέρες δεν μπορούμε να έχουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα και να έχουμε απαιτήσεις πάρα πολλές. Παρ' όλα αυτά όμως και οι θεματικές ενότητες και τα άτομα τα οποία θα το υλοποιήσουν θεωρώ ότι έχουν να δώσουν σημαντικά πράγματα. Βεβαίως να τονίσω σε αυτό το σημείο τον ιδιαίτερο ρόλο που έπαιξε η συντονίστρια εκπαίδευσης προσφύγων, η κυρία Γρηγοριάδου,
μαζί με όλο το προσωπικό της δράσης και να τους ευχαριστήσω. Μένουμε στο θέμα για την προσπάθεια για τους στόχους της πρωτοβουλίας του εκπαιδευτικού προγράμματος. Μίλησαν επίσης η συντονίστρια εκπαίδευσης προσφύγων Σοφία Γρηγοριάδου και η κοινωνιολόγος της δράσης η Έφη Αγαθαγγελίδου. Η συντονίστρια εκπαίδευσης προσφύγων του νομού Δράμας που είχε και την ιδέα τονίζει χαρακτηριστικά πως η εκπαίδευση είναι πάνω απ' όλα μια έκκληση για συνάντηση και διάλογο που ανοίγει ένα νέο δρόμο στην αλληλεγγύη με τους συνανθρώπους μας ανεξάρτητα από την εθνική και την πολιτισμική τους προέλευση. Νομίζω ότι συναντήθηκαν δύο θέλω. Ένα δικό μου και ένα του κέντρου δράσης. Και αυτό οδήγησε στο γεγονός της υλοποίησης αυτού του προγράμματος. Mm-hmm. Ποιο ήταν το σκεπτικό σας και πώς το βλέπετε να υλοποιείτε? Το σκεπτικό ήταν ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εκπαίδευση προσφύγων χρειάζονται στήριξη, χρειάζονται εργαλεία για να ανταπεξέλθουν σε ένα έργο το οποίο είναι δύσκολο και πρωτόγνωρο για όλους μας. Αυτό ήταν το σκεπτικό, να μπορέσουμε να πάρουμε πράγματα στήριξης για τον εαυτό μας και εργαλεία που θα κάνουν καλύτερη τη δουλειά μας. Ο στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η ενδυνάμωση και η ενίσχυση του ρόλου του εκπαιδευτικού προκειμένου να υποστηρίξει την ένταξη των ενηλίκων προσφύγων στο σχολικό χώρο, καθώς και τους επαγγελματίες που παρεμβαίνουν και παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον προσφυγικό πληθυσμό, λέει μεταξύ άλλων και η κοινωνιολόγος του κέντρου, κυρία Αγαθαγγελίδου. Πραγματικά, βασικά η Σοφία Γεωργιοριάδη είναι θαμώνας του κέντρου πρόληψης. Δηλαδή, συμμετέχει συνήθως στα εκπαιδευτικά του κέντρου πρόληψης που ενισχύουν τον παιδαγωγικό ρόλο. Τώρα, καθόντας μια μέρα και πίνοντας καφέ, αναφέρθηκε αυτό, το ότι να κάνουμε κάτι για να ενισχύσουμε το ρόλο, το παιδαγωγικό και των δασκάλων των οποίων συμμετέχουν και έχουν την ευθύνη της προσφυγικής εκπαίδευσης, αλλά και των επαγγελματιών ψυχικής υγείας, οι οποίοι καλούνται να στηρίξουν τους πρόσφυγες. Πώς είναι δυνατόν τα άτομα αυτά να λάβουν το ρόλο αυτό, να πάρουν τις αρμοδιότητες, χωρίς οι ίδιοι αν δεν έχουν εργαλεία και δεν λάβουν υπόψη τους ότι αυτό που κάνουν είναι όντως κάτι καινούριο, ότι υπάρχει μόνο στη θεωρία και όχι στην πράξη. Αυτό ήταν το αρχικό σκεπτικό του, ότι και να κάνουμε κάτι τέλος πάντων, να ενισχύσουμε το ρόλο και να ενδυναμώσουμε τα άτομα αυτά. Όντως, πρόσφατα που ήμασταν σε ένα εκπαιδευτικό στην Αθήνα, φάνηκε ότι η ανάγκη των επαγγελματιών είναι πάρα πολύ μεγάλη για αυτό το κομμάτι. Γιατί ναι, προσλαμβάνονται, παίρνουν μέρος αυτές, συμμετέχουν στα camp όλα αυτά, αλλά δεν αισθάνονται πολύ μόνοι, χωρίς καμία υποστήριξη. Αυτό το κομμάτι θα προσπαθήσουμε να το δώσουμε σε ένα μέρος με το εκπαιδευτικό αυτό. Καθίσαμε τη Σοφία, τα βάλαμε κάτω, είπαμε τι ανάγκες υπάρχουν. Φέρνουμε εξωτερικούς συνεργάτες να καλύψουν το ένα κομμάτι, όπως παραδείγματος χάρη τώρα περιμένουμε την κυρία Βαρβάρα Φελεκίδου, η οποία είναι μέλος του γραφείου συντονιστικού. Ναι, όλο το προσφυγικό, ναι, όλο του προσφυγικού και έχει την εποπτεία Δράμας Καβάλας, να μας πει λίγο την εκπαιδευτική πολιτική. Έχουμε τον Ξανθόπουλο, τον Ξάνθο Σχολικό Σύμβουλο, ο οποίος θα μας μιλήσει λίγο για τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά των ατόμων αυτών, γιατί είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι, σαν πολιτισμός είναι διαφορετικός, επομένως και η προσέγγιση θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή από όλους μας. Το δεδομένο δεν είναι δεδομένο. Θέλει λίγο προσοχή από όλους μας τους οποίους συναστρέφονται με άτομα τα οποία είναι άλλης κουλτούρας, άλλου πολιτισμού. Και για μας είναι σημαντικό να βλέπουμε τον πρόσφυγο όχι σαν πρόσφυγα με όλη την κουβαλάει, αλλά σαν άνθρωπο ο οποίος βρέθηκε εδώ που βρέθηκε. Για τους δικούς του λόγους και τη δική του προσωπική ιστορία. Επίσης έχουμε την κυρία Μποραζάνη και την κυρία Μωυσίδου, η οποία θα μιλήσει για το ρόλο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, οι οποίοι τι κάνανε, τις πρώτες κινήσεις που κάνανε και το ρόλο τους πάνω σε αυτό το προσφυγικό ζήτημα. Και επίσης τον κύριο καθηγητή διαπολιτισμικής εκπαίδευσης του Δημοκρατίου, ο κύριος Μαυρομάτης, ο οποίος θα μας μιλήσει για την ταυτότητα, ναι, για την έννοια του ξένου, ατερογένεια αυτό. Καλύψουμε ένα κομμάτι την πληροφορία που όλοι λίγο πολύ τη χρειαζόμαστε. Από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης ανακοινώθηκαν τα ονόματα των διακριθέντων αθλητών και αθλητριών οι οποίοι διορίζονται στο δημόσιο.
Σύμφωνα με τη λίστα, διορίζεται στο Δήμο Δράμας ο δραμηνός πρωταθλητής Κώστας Δουβαλίδης, πρωταθλητής Ευρώπης με πολύ μεγάλες επιτυχίες, ενώ διορίζονται άλλοι τρεις αθλητές στους νομούς Καβάλας και Εύρου. Την κατανομή 156 διακριθέντων αθλητών κατηγορίας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, τεχνολογικής εκπαίδευσης, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και υποχρεωτικής εκπαίδευσης αποφάσισε να διαθέσει ως διορισμένους σε δήμους αλλά και περιφερειακές ενότητες σχεδόν σε ολόκληρη την χώρα το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενώ η απόφαση δημοσιεύτηκε ήδη και στο φύλλο εφημερίδας της κυβέρνησης και έχει υπογραφεί από την αρμόδια Υπουργό, κυρία Όλγα Γεροβασίλη. Μεταξύ των διορισμένων είναι γνωστοί ποδοσφαιριστές αλλά και πολλοί αθλητές του κλασικού και όχι μόνον αθλητισμού. Ανάμεσα σε αυτούς, στην δική μας περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στο νομό Εύρου, έχουν διοριστεί η αθλήτρια Ελένη Πεκιαρίδου από το Υπουργείο Εσωτερικών στην Περιφερειακή Ενότητα του νομού Εύρου. Για το νομό της Δράμας, στο Δήμο της Δράμας από το Υπουργείο Εσωτερικών διορίζεται ο γνωστός πρωταθλητής δρομέας Κώστας Δουβαλίδης. Στο νομό της Καβάλας έχουμε δύο διορισμούς. Ένας είναι ο Καρακασίδης Χαράλαμπος που διορίζεται από το Υπουργείο Εσωτερικών στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας, ενώ ο δεύτερος είναι ο Ακριτίδης Αρθούρος που διορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας σε υπηρεσίες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Καβάλας. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης απαντά σε όλα τα έγγραφα των διευθύνσεων διοικητικού και των φορέων, τα οποία υποβλήθηκαν ως αιτήματα κατά το έτος 2008. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι με τη σχετική υπαριθμόν τάδε απόφαση διάθεσης με θέμα απόφαση διάθεσης για διορισμό διακριθέντων αθλητών που υπέβαλαν αίτηση κατά το έτος 2008. Την καθιερωμένη εκδήλωση για την κοπή της Βασιλόπιτάς τους διοργάνωσαν τα μέλη και οι φίλοι του Συλλόγου Καρκινοπαθών Νομού Ροδόπης Δύναμη Ψυχής στην Κομωτινή. Τη Βασιλόπιτα ευλόγησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μαρονίας και Κομωτινής Παντελεήμων. Προεξάρχοντας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Μαρονίας και Κομωτινής κ. Παντελεήμων, Σύλλογος Καρκινοπαθών και Φίλων Νομού Ροδόπης Δύναμη Ψυχής έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα σε γνωστή ταβέρνα της Κομωτινής παρουσία τοπικών φορέων και πολλών μελών του Συλλόγου. Και των Αγίων Πατρόσιμων Βασιλείου του Μεγάλου, Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας της Καπαδοκίας του Ουρανοφάντορος. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Καλή χρονιά να έχουμε όλοι με υγεία, να μας αξιώσει ο Θεός και του χρόνου πάλι να είμαστε όλοι εδώ, να μην λείπει κανένας. Ευχαριστούμε τον κύριο Αντιδήμαρχο, τον κύριο Στερεκόπουλ, που είναι και εκπρόσωπος του Δημάρχου που είναι κοντά μας, την πρόεδρο της ΔΚΠΑΚ, την κυρία Λιβεριάδο, που είναι πάντα κοντά μας, τα μέσα ενημέρωσης που είναι εδώ και μας στηρίζουν και όλους εσάς που είστε εδώ κοντά μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ο Σύλλογος Δύναμη Ψυχής, το λέει και το όνομά του, ασχολείται με τον εθελοντισμό, με την αλληλεγγύη, με τον συνάνθρωπο. Όταν ο άνθρωπος πάσχει, έχει τα χρόνια άτομα σήματα, εσείς είστε δίπλα. Γιατί μπορεί σήμερα η ιατρική επιστήμη να έχει επιτεύγματα, να έχει βρει διάφορα φάρμακα, να κάνει, υπάρχουν διάφορες θεραπείες, αλλά αν δεν έχεις την ψυχή, το σθένος, να μπορέσεις να τα απεξέλθεις και ο ίδιος μόνος σου, δεν αλλάζει ψυχολογία, τότε χάνεις. Θα χάσεις το παιχνίδι. Και εσείς είστε, μπράβο σας, συγχαρητήρια, είστε δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους όταν σας έχουν ανάγκη, όπως είναι κατακεκριμένος ένας και θέλει ένα ποτήρι νερό να του φέρει, γιατί αυτό είναι η βοήθεια, ή μια κουβέντα, ένα καλό λόγο. Εσείς είστε δίπλα και σας συγχαίρω. Ο Δήμος Κομωτινής θα είναι πάντα κοντά σας, ό,τι χρειαστείτε. Εμείς θα είμαστε δίπλα και καλή δύναμη σας λέω και το 2017 να είναι καλύτερο από το 2016. Χρόνια πολλά σε όλους. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που υπάρχετε. Με τη δύναμη ψυχής που έχετε, μας δίνετε δύναμη, αντλούμε δύναμη από εσάς και πορευόμαστε. Κυρίες και κύριοι φίλοι τηλεθεατές της τηλεόρασης Star Βορείου Ελλάδος, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Από όσους συνεργάστηκαν για τη δική σας ενημέρωση, ευχές, πολλές ευχές για μια όμορφη συνέχεια. Χρόνια πολλά στον Αντώνη και την Αντωνία. Γεια σας.